Κάθισμα πέμπτο. Ψαλμός 32. Σκυρτίστε δίκαιοι από χαρά, που προέρχεται από τον Κύριο, στους ευθύς ταιριάζει να υμνούν τον Κύριο. Υμνολογήστε τον Κύριο με κιθάρα και με ψαλτήρι που έχει 10 χορδές, ψάλτε ύμνους σε αυτόν. Υμνήστε τον με νέον ύμνο και ωραία να ψάλετε σε αυτόν πανηγυρικά. Γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι ευθύς και όλες οι υποσχέσεις του είναι αξιόπιστες. Αγαπά την ελεημοσύνη και τη δίκαιη απόφαση ο Κύριος, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο του Κυρίου στεριώθηκαν οι ουρανοί και με το φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα άπειρα άστρα με την απεριόριστη δύναμή τους. Συγκεντρώνει ο Κύριος τα νερά της θάλασσας σαν σε ασκή. Αυτός θέτει τα νερά των ωκεανών στις απέραντες αβύσσους και τα ασφαλίζει σαν τους θησαυρούς. Ας φοβηθεί τον Κύριο όλη η γη, μπροστά του ας αλευθούν όλοι όσοι κατοικούν τη οικουμένη. Γιατί αυτός μόνο είπε και δημιουργήθηκαν, αυτός έδωσε εντολή και κτίστηκαν. Ο Κύριος διασκορπίζει τις αποφάσεις των ειδωλολατρών και ανατρέπει τα σχέδια των λαών και τις αποφάσεις των αρχόντων. Το θέλημα όμως του Κυρίου παραμένει αιώνια, τα δε σχέδια της Θείας Βουλής του πραγματοποιούνται από γενιά σε γενιά. Είναι ευτυχισμένο το έθνος του οποίου ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός. Ευτυχισμένος δε ο λαός τον οποίον ο Θεός διάλεξε σαν κληρονομιά του. Απ' τον ουρανό έριξε το βλέμμα του ο Κύριος και είδε όλους τους ανθρώπους. Από την ετοιμασμένη στους ουρανούς κατοικία του έριξε το βλέμμα του σε όλους εκείνους που κατοικούν τη γη. Αυτός που μόνος του έπλασε τις καρδιές τους και που γνωρίζει όλα τα έργα τους. Κανένας βασιλιάς δεν σώζεται από την μεγάλη του δύναμη και κανένας γίγαντας δεν θα σωθεί με τη μεγάλη του αντοχή. Μάται η ελπίδα των υπηκών για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό δεν θα σωθεί με το πλήθος της δύναμής του. Μα τα μάτια του Κυρίου είναι στραμμένα πάνω σε αυτούς που τον φοβούνται, σε αυτούς που ελπίζουν πάνω στο έλεος του, ώστε να γλιτώσει τις ψυχές τους από τον θάνατο και να τους στρέψει σε καιρό πείνας. Η ψυχή μας λοιπόν θα δείξει υπομονή στον Κύριο, γιατί είναι βοηθός και υπερασπιστής μας, διότι εξαιτίας του θα εφρανθεί η καρδιά μας και στο Άγιο όνομά του στηρίξαμε τις ελπίδες μας. Ας έρθει, Κύριε, το έλεος σου επάνω μας, όπως ακριβώς ελπίσαμε σε σένα. Ψαλμός 33. Θα δοξάζω τον Κύριο σε κάθε ευκαιρία, συνέχεια η δοξολογία του Θεού θα είναι στο στόμα μου. Θα καυχηθώ στον Κύριο για όσα μου προσφέρει, ας το ακούσουν οι πράοι και ας χυρτήσουν από χαρά. Υμνήστε το μεγαλείο του Κυρίου μαζί μου και όλοι μαζί ας διακηρύξουμε το ύψος της τελειότητας του ονόματός του. Ζήτησα με επιμονή τον Κύριο και με άκουσε και με λύτρωσε από όλες τις θλίψεις μου. Ελάτε σε Αυτόν και τότε η όψη σας θα γίνει φωτεινή και τα πρόσωπά σας δεν θα ντροπιαστούν. Να, αυτός ο φτωχός κράβγασε και ο Κύριος τον άκουσε και τον έσωσε από όλες τις θλίψεις του. Άγγελος Κυρίου θα περικυκλώσει εκείνους που τον σέβονται και θα τους γλιτώσει από τους κινδύνους. Δοκιμάστε και δέστε ότι ο Κύριος είναι καλός, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που ελπίζει σε Αυτόν. Σεβαστείτε τον Κύριο όλοι οι αφοσιωμένοι σε Αυτόν, γιατί δεν υπάρχει καμία στέρηση για αυτούς που τον σέβονται. Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν, αυτοί όμως που αναζητούν τον Κύριο δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό. Ελάτε παιδιά, ακούστε με, θα σας διδάξω να σέβεστε και να υποακούετε τον Κύριο. Ποιος άνθρωπος θέλει να ζήσει ειρηνικά και ποιος αγαπά να ζει μέρες ευτυχισμένες? Σύ που ποθείς αυτό, σταμάτησε τη γλώσσα σου και από τις κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου να μην λένε δολιότητες. Φύγε μακριά από το κακό και κάνε το καλό. Ζήτησε την ειρήνη και επεδίωξε να την επιτύχεις. Τα μάτια του Κυρίου είναι στραμμένα προς τους δίκαιους και τα αυτιά του στην προσευχή τους, ενώ αντίθετα το πρόσωπό του Κυρίου είναι στραμμένο με οργή σε αυτούς που κάνουν κακά, για να εξαφανίσει από τη γη ακόμη και την ανάμνησή τους.
Φώναξαν δυνατά οι δίκαιοι και ο Κύριος τους άκουσε και τους ελευθέρωσε από όλες τις θλίψεις τους. Είναι κοντά ο Κύριος σε όσους συντρίβονται από θλίψεις και θα σώσει τους ταπεινούς στο φρόνημα. Είναι πολλές οι θλίψεις των δικαίων και από όλες αυτές θα τους σώσει ο Κύριος. Θα διαφυλάξει ο Κύριος όλα τα κόκαλά τους, ούτε ένα από αυτά δεν θα συντριβεί. Αντίθετα, ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι οδυνηρός και όσοι μισούν τον δίκαιο θα βρεθούν ένοχοι και θα τιμωρηθούν από τον Θεό. Θα σώσει ο Κύριος τις ψυχές των δούλων του και δεν θα πέσουν έξω όλοι όσοι ελπίζουν σε Αυτόν. Ψαλμός 34. Βγάλε δίκαιη κρίση, Κύριε, για αυτούς που με αδικούν. Πολέμησε όσους με πολεμούν. Πάρε όπλο και ασπίδα και σήκω και έλα σε βοήθειά μου. Ρίξε τη ρομφαία σου και κλείσε τους τον δρόμο, ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν αυτοί που με καταδιώκουν. Πες την ψυχή μου, η σωτηρία σου είμαι εγώ. Ας κατεσχυνθούν και εντραπούν όσοι ζητούν τη ζωή μου. Ας γυρίσουν πίσω και ας ντροπιαστούν αυτοί που σκέπτονται κακά για μένα. Ας γίνουν σαν χνούδι στο δυνατό φύσημα του ανέμου και άγγελους Κυρίου, ας τους συνθλίβει ποδοπατώντας τον έναν πάνω στον άλλον. Ας γίνει ο δρόμος τους σκοτεινός και γλιστερός και άγγελος Κυρίου ας τους καταδιώκει. Γιατί χωρίς αιτία έκρυψαν προς εξόντωσή μου ολέθρια παγίδα, μάταια όμως κακολόγησαν την ψυχή μου. Ο αρχηγός τους ας πέσει και ας συλληφθεί σε παγίδα που δεν την γνωρίζει και αυτή που έκρυψε για να με συλλάβει ως θύραμα ας πιάσει αυτόν τον ίδιο και ας πέσει ο ίδιος την ίδια παγίδα. Η δε ψυχή μου θα χαρεί για την προστασία του Κυρίου, θα δοκιμάσει δε μεγάλη ευχαρίστηση για τη σωτηρία που μου χάρισε. Όλα τα κόκαλά μου τότε θα λένε «Κύριε, ποιος είναι όμοιος με σένα, σύ είσαι εκείνος που σώζει τον φτωχό από τα χέρια των πιο δυνατών από αυτόν και τον φτωχό και στερημένο από αυτούς που τον αρπάζουν. Όταν σηκώθηκαν εναντίον μου άδικοι μάρτυρες, με ρωτούσαν όσα δεν γνώριζα». Μου ανταπόδωσαν κακά αντί των ευεργεσιών μου και τόση θλίψη όσην δοκιμάζει μία άτεκνη και απροστάτευτη γυναίκα. Όμως εγώ όταν με ενοχλούσαν φόραγα σάκο πένθους και ταπεινώνα με νηστεία την ψυχή μου. Η δε προσευχή μου αν δεν τους ωφελήσει εξαιτίας της σκληροκαρδίας τους θα γυρίσει πάλι σε μένα με τα σωτήρια αποτελέσματά της. Όπως σε φίλω, όπως σε δικό μου αδελφό, έτσι προσπαθούσα να τους ευχαριστήσω, σαν άνθρωπος που πενθεί και είναι σκυθροπός τόσων πολύ ταπεινόμενων ενώπιών τους. Αντίθετα, αυτοί χερεκακούσαν σε βάρος μου, μαζεύτηκαν για να με χτυπήσουν σαν μάστιγες και εγώ δεν κατάλαβα. Διασκορπίστηκαν όμως και δεν ένιωσαν καμιά συντριβή. Με πείραξαν, με περιγέλασαν, με περιφρόνηση και έτρεξαν εναντίον μου τα δόντια τους. «Κύριε, πότε θα δεις από ψηλά, αποκατάστησε τη ζωή μου από τις κακούργες πράξεις τους και από τα λιοντάρια την μονάκριβη ψυχή μου. Θα σε δοξολογήσω ενώπιον μεγάλης συγκέντρωσης, ενώπιον πολλού λαού θα σε υμνήσω. Ας μη χαρούν για μένα αυτοί που άδικα με εχθρεύονται, αυτοί που με μισούν χωρίς λόγο και συνεννοούνται κάνοντας νεύματα με τα μάτια τους για να με εξοντώσουν. Γιατί σε μένα μεν μιλούσαν φιλικά, μέσα τους όμως λόγω του μίσους τους σκέπτονταν δολιότητες σε βάρος μου και άνοιξαν εναντίον μου το στόμα τους λέγοντας «Μπράβο, ωραία είδαν τα μάτια μας την καταστροφή τους». «Είδες, Κύριε, τη μοχθηρία τους, μη σιωπήσεις. Κύριε, μην απομακρυνθείς από μένα». Σήκω απάνω, Κύριε, και δες με προσοχή την υπόθεσή μου την δίκαιη. Εσύ που είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου, υπεράσπισέ με σε αυτή την αντιδικία μου. Κρίνε με, Κύριε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και ας μην χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου. Ας μην πουν μέσα τους, μπράβο σε μας, ούτε να πουν, τον καταβροχθήσαμε και τον εξαφανίσαμε. Ας εσχυνθούν και ντραπούν συγχρόνως, όσοι χαίρονται για τα κακά μου, ας περιβληθούν ντροπή και όνειδος, όσοι μιλούν αλαζονικά εναντίον μου, ας νιώσουν αγαλίαση και ευφροσύνη όσοι θέλουν το δίκαιό μου και ας πούν μια για πάντα, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος όσοι θέλουν την ειρήνη του δούλου του.
τότε και η γλώσσα μου θα μελετά και θα διηγείται τη δικαιοσύνη σου και όλη τη μέρα θα αναπέμπει δοξολογία που σου ανήκει. Ψαλμός 35. Λέει μέσα του αυτός που παρανομεί και έχει πάρει την απόφαση να αμαρτάνει ότι δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια του, γιατί διέστρεψε με δόλο τα πάντα, ώστε να μην μπορεί να διακρίνει την ανομία του και να τη μισήσει. Τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα του είναι ανομία και δόλος. Δεν θέλησε να συνεθιστεί ώστε να κάνει το καλό. Την παρανομία σκέφτηκε ακόμα και στο κρεβάτι. Ήταν παρόν σε κάθε κακό δρόμο και καμιά κακία δεν περιφρόνησε και δεν μίσησε. «Κύριε, το έλεος σου φθάνει στον ουρανό και η αλήθειά σου μέχρι τα σύννεφα. Η δικαιοσύνη σου είναι ασάλευτη σαν τα ψηλά βουνά. Οι κρίσεις σου είναι ανεξερεύνητες σαν τα βάθη των ωκεανών και τους ανθρώπους και τα κτίνη σώζεις, Κύριε. Πόσο πολύ είναι το έλεος σου, Θεέ μου, και οι απόγονοι των ανθρώπων θα ελπίζουν στην προστατευτική σκέπη των πτερήγων σου. Θα χορτάσουν υπερβολικά και θα μεθύσουν από το πλούσιο τραπέζι του σπιτιού σου και θα τους δώσεις να πιούν από τον χύμαρο των πνευματικών σου απολαύσεων. Διότι εσύ είσαι η πηγή της ζωής και με το δικό σου φως θα δούμε το αληθινό φως. Δίνε συνέχεια το έλεος σου σε αυτούς που σε γνωρίζουν και τη δικαιοσύνη σου σε αυτούς που είναι ευθύς και ειλικρινείς στην καρδιά. Ας μην έρθει επάνω μου πόδι περήφανου για να με καταπατήσει και χέρι αμαρτωλού για να με διώξει. Ιδού, εκεί έπεσαν όλοι αυτοί που εργάζονται την ανομία, εκδιώχθηκαν και δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι στα πόδια τους. Ψαλμός 36. Μη ζηλεύεις για να μιμηθείς αυτούς που κάνουν πονηριές, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία, γιατί γρήγορα σαν χορτάρι θα ξεραθούν και σαν πράσινη χλώη γρήγορα και θα πέσουν. Έχει την ελπίδα σου στον Κύριο και κάνει το καλό και έτσι θα κατοικείς στη γη με ασφάλεια και ειρήνη. Θα ποιμανθείς από τον Θεό και θα τραφείς με τον πλούτο της. Απόλαυσε με την αγάπη και την αφοσίωσή σου τον Κύριο και θα σου εκπληρώσει όλα τα αιτήματα της καρδιάς σου. Φανέρωσε στον Κύριο τα σχέδια και τις επιδιώξεις της ζωής σου και έχει την ελπίδα σου πάνω του και αυτός θα πράξει ό,τι χρειάζεται και θα φανερώσει το δίκιο σου σαν φως και τη δίκαιη κρίση του για σένα σαν μεσημεριάτικο ήλιο. Υποτάξου τον Κύριο και παρακάλεσέ τον. Μη ζηλεύεις υπερβολικά για τον άνθρωπο που προοδεύει στον δρόμο της ζωής του ενώ κάνει παρανομίες. Σταμάτησε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη ζηλεύεις ώστε να κάνεις κακό. Γιατί αυτοί που κάνουν το κακό θα χαθούν εντελώς, ενώ αυτοί που υπομένουν τον Κύριο θα κληρονομήσουν τα αγαθά της γης. Και ακόμη λίγο και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητήσεις τον τόπο του και δεν θα τον βρεις. Ενώ οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη και θα απολαύσουν τα αγαθά της με πολλή ειρήνη. Θα παρατηρήσει με μίσος ο αμαρτωλός τον δίκαιο και θα τρίξει εναντίον τα δόντια του. Όμως ο Κύριος θα γελάσει σε βάρος του, γιατί βλέπει εκ των προτέρων ότι θα φτάσει η μέρα της τιμωρίας του. Γύμνωσαν το ξύφος τους οι αμαρτωλοί, τέντωσαν το τόξο τους για να νικήσουν το φτωχό και τον στερημένο και να σφάξουν αυτούς που είναι άδολοι στην καρδιά. Η σπάθα τους μακάρι να μπει στις καρδιές τους και τα τόξα τους να συντριβούν. Είναι καλύτερο το λίγο για τον δίκαιο παρά ο πολύς πλούτος των αμαρτωλών. Γιατί τα χέρια των αμαρτωλών το συντριβούν, αλλά τους δίκαιους τους υποστηρίζει ο Κύριος. Γνωρίζει ο Κύριος τους δρόμους της ζωής των αμέμπτων και η κληρονομιά τους στη γη θα είναι αιώνια. Δεν θα ντροπιαστούν. Σε δύσκολους καιρούς και σε μέρες πείνας θα χορτάσουν, γιατί οι αμαρτωλοί θα χαθούν και οι εχθροί του Κυρίου μόλις δοξαστούν και υψωθούν σαν καπνός θα διαλυθούν. Θα βρεθεί στην ανάγκη ο μέχρι χθες αμαρτωλός πλούσιος να ζητήσει δάνειο, αλλά δεν θα μπορέσει να εξοφλήσει το χρέος του, ενώ ο δίκαιος λυπείται και δίνει. Διότι όσοι ευλογούν τον Θεό θα κληρονομήσουν τη γη, ενώ όσοι τον βλασφημούν θα χαθούν εντελώς. Τα διαβήματά του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και ο τρόπος της ζωής του γίνεται αποδεκτός από αυτόν επειδή του αρέσει. Όταν πέσει ο δίκαιος δεν θα συντριβεί εντελώς,
γιατί ο Κύριος τον υποβαστάζει κρατώντας τον από το χέρι. Ήμουν νεότερος και τώρα γέρασα και δεν είδα δυστυχισμένο δίκαιο, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη τη μέρα δίνει ελεημοσύνη και δανείζει ο δίκαιος και οι απογονοί του θα ζουν μέσα στις ευλογίες του Θεού. Τραβήξου μακριά από το κακό και κάνε το καλό, τότε θα ζήσεις αιώνια. Γιατί ο Κύριος αγαπά τη δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους αφοσιωμένους αυτών, οι οποίοι αιώνια θα διαφυλαχθούν. Οι άνομοι όμως θα διωχθούν και οι απόγονοι των ασεβών θα εξαφανιστούν εντελώς. Αντίθετα, οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τα αγαθά της γης και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Από το στόμα του δίκαιου ανθρώπου θα βγαίνουν σοφές σκέψεις και η γλώσσα του θα εκφέρει δίκαιες κρίσεις. Ο νόμος του Θεού του είναι χαραγμένος μέσα στην καρδιά του και γι' αυτό δεν θα υποσκελιστεί από κανένα εχθρό σκοντάτοντας την όλη συμπεριφορά της ζωής του. Κατασκοπεύει ο αμαρτωλός τον δίκαιο και ζητάει ευκαιρία για να τον σκοτώσει. Όμως ο Κύριος δεν θα τον εγκαταλείψει στα χέρια του, ούτε θα καταδικάσει τον δίκαιο όταν θα κρίνεται με τον αμαρτωλό. Δείξε υπομονή στον Κύριο και φύλαξε τις εντολές του και θα σε ανυψώσει, ώστε να κατακυριεύσει στη γη. Θα δεις, δε, με τα μάτια σου τους αμαρτωλούς όταν θα εξολοθρεύονται. Είδα τον ασεβή να θριαμβεύει και να υπερυψώνεται σαν τους κέδρους του λιβάνου. Και μόλις τον προσπέρασα και να, δεν υπήρχε. Γύρισα πίσω και τον αναζήτησα, αλλά δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος της κατοικίας του. Να διατηρείς την ακακία και να βλέπεις τον ευθύ δρόμο της αρετής, γιατί ο ειρηνικός άνθρωπος θα αφήσει πίσω του φήμη καλή και καλούς απογόνους, ενώ οι παραβάτες του νόμου θα εξολοθρευτούν όλοι μαζί και θα εξαφανιστεί ό,τι θα αφήσουν πίσω τους. Η δε σωτηρία των δικαίων είναι εξασφαλισμένη από τον Κύριο, ο οποίος είναι υπερασπιστής τους σε καιρό θλίψης, και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει από τα κακά και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί στήριξαν τις ελπίδες τους σε Αυτόν.